Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε το λόγο. Δεν αναφέρθηκα ούτε στα δημοσιεύματα, ούτε στην δανειοληπτική πολιτική της τράπεζας που δάνεισε τον κύριο Πολάκη, ούτε βέβαια στην εποπτική αρμοδιότητα του κυρίου Στουνάρα ως κεντρικού τραπεζίτη. Αναφέρθηκα σε μια πολύ συγκεκριμένη διάταξη του ποινικού κώδικα, την οποία προσεκόμισα και στα πρακτικά του δικαστηρίου. Ο νόμος, κύριε Πολάκη, δεν είναι μια ηλιθιότητα, ούτε μια τετριμένη λεπτομέρεια άβολη για μερικούς. Ο νόμος είναι νόμος. Και είπα στην εισαγωγή της εισηγήσεώς μου ότι με βάση αυτά που ισχυριστήκατε εσείς, ότι καταγράψατε τη συνομιλία που είχατε με τον κεντρικό τραπεζίτη χωρίς τη συνένεσή του, παραβήκατε μια πολύ συγκεκριμένη διάταξη του νόμου. Ποινικής φύσεως. Τέλος, ούτε δάνεια, ούτε στουλνάρας, ούτε δημοσιεύματα, ούτε τίποτα. Μα εσείς, σε ανάρτησή σας το βγάλατε αυτό. Πολλάκι, εσείς θα έτσι κλείσετε ανταπαντώντας τους δύο συναδέλφους. Μη διακόπτετε. Και εστυλίτευσα. Και επίσης εστυλίτευσα την απουσία μέχρι τώρα της παραμικρής αντίδρασης από πλευράς δικαιοσύνης. Δεν μιλάω καν για την κυβέρνηση. Αυτό δεν αφορά τον κύριο Πολλάκη. Θα απαντήσει ο παρευρισκόμενος. Τίποτα λιγότερο.